Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους νικητές, τις πέντε ομάδες που φέτος κέρδισαν τα βραβεία, αλλά και τις προηγούμενες 15 ομάδες. Είναι η τέταρτη χρονιά, είναι 20 συνολικά ομάδες, που αποτελείται από έναν τουρκοκύπριο και ένα ελληνικό επιχειρηματία που ακόμα συνεργάζονται. Κάναμε μία έρευνα να δούμε πώς πάνε οι πρώτοι 15 νικητές και ίσως με μία-δύο εξαιρέσεις όλοι συνεχίζουν να συνεργάζονται και κάνουν δουλειές και δημιουργούν, αν θέλετε, θέσεις εργασίας για το νησί σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα βγούμε από την οικονομική κρίση με τη δημιουργία καινούριων επιχειρήσεων. Είναι οι μικρές επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, όχι οι μεγάλες. Οι τράπεζες κλείνουν θέσεις εργασίας τώρα, γιατί αναπτυχθήκαν πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Το μέλλον είναι σε μικρές επιχειρήσεις, σε επιχειρηματίες, σε ανθρώπους που ρισκάνουν τα δικά τους κεφάλαια, που δουλεύουν ήδη στις επιχειρήσεις τους, δημιουργούν θέσεις εργασίας. Εγώ με το να βοηθήσω. Του χρόνου θα κάνουμε περισσότερα βραβεία με μικρότερο χρηματικό ποσό ένα βραβείο για να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερα startups, σε καινούργιες επιχειρήσεις να κάνουν αίτηση. Έχοντας δώσει τα πρώτα 20, είναι λίγο δύσκολο να βρεις επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο ήδη, άρα πρέπει να αλλάξεις τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο νησί, των επιχειρηματιών. Να πείσεις τον άλλον από τώρα μέχρι τον χρόνο να πάει να βρει κάποιον, να κάνει μια συνεργασία, να αυξήσει μια επιχείρηση, να κάνει την αίτηση και να λάβει τα 10.000 ευρώ που θα είναι το χρόνο. Επίσης, κάνω έκκληση στις επιχειρήσεις του νησίου αν θέλουν να κάνουν sponsorship σε κάποια από τα βραβεία, να το κάνουν από κοινού, 50-50, ώστε να συνεχιστεί αυτό για πάντα.